αλλάξανε τα χρόνια κι απ' τις αλάνες μπήκε στα σαλόνια. Εσύ που ήσουν λευτερό λιοντάρι, γυρεύεις ένα αφέντη να σε πάρει. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Χαίρετε, κύριε Πρόεδρε. Αρκούμε, κύριε Πρόεδρε. Άλλο είναι ο Λέων κι άλλο χαμελέων, τώρα πια δεν έχει σημασία. Άλλο είναι ο Λέων κι άλλο χαμελέων, τα έχεις φτιάξει με την εξουσία. Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις της σειράς δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με πραγματικά πρόσωπα, ακόμη και αν υπάρχουν εξωτερικές ομοιότητες. Προσθέτησε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, Αρτέμι. Πρέπει πάση θυσία να βρεθεί αυτός ο επιδειξωμανής δράκος. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, τούτος παρακολουθεί τα νεαρά ζευγάρια και τσουπ, δείχνει τους τα ουλά. Σε παρακαλώ, Αρτέμι. Δεν είναι ανάγκη να γίνεσαι τόσο παραστατικός. Είπα, μου λες, αυτός ο τύπος κάνει αυτό που κάνει και μετά εξαφανίζεται μέσα στο σκοτάδι. Θέλω η ΚΙΠ, η υπηρεσία σου, να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Μα κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η υπόθεση της αστυνομίας. Η ΚΙΠ τι σχέση έχει με τους δράκους? Έχω πληροφορίες από μια φιλική προς εμάς πρεσβεία ότι αυτός ο δράκος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιπερισπασμός. Αντιπερισπασμός σε τι? Θέλει να τραβήξει την προσοχή του κοινού και της αστυνομίας για να αφήσει ελεύθερο το έδαφος να δράσουν οι κατάστροποι. Έτσι, α? Πρόσεξε όμως να μην το συλλάβεις. Το μεγάλο ψάρι είναι άλλο. Να το παρακολουθείς μόνο. Εντάξει, Πρόεδρε, δεν είμαστε τίποτε άσχετοι. Τώρα που ανάφερες αυτή τη λέξη άσχετη, θέλω να πάρεις και τον Τράπα μαζί σου. Τον κύριο Τράπα, μα τι να τον κάνω? Κάνει κι αυτός κάτι στη ζωή του, τέλος πάντων. Μα κύριε Πρόεδρε, θα μου βάλεις τον πελάμι στα πόθηκια μου τώρα. Δεν πειράζει, ρε Αρτέμι. Μπορεί να φανεί χρήσιμος. Μα τι χρήσιμο να φανεί? Να μου παντά τις μούγες. Έφυγες μου, α. Πού είναι να πάει να με σε πιώσεις τα σιωσκά μου? Μόνο για τούτον καμνή, Πρόεδρε, να παντά τις μούγες. Αν και μπορώ να σου πω, δηλαδή, ότσι οι μούγες δουλεύκουν τον. Όχι, όχι. Επιμένω να πάει μαζί σου. Θα σου δώσω και τον Λευτέρη, τον ταγματάρχη. Μα με τούντου και όπου μου διάς, Πρόεδρε, μόνο ένα πράγμα μπορούμε να παίξουμε σωστά. Το τάγκ. Διότι ο ένας είναι το πουλί και ο άλλος είναι το ζάρι. Αρτέμι, θέλω να υπάρχει και ένας αξιωματικός της αστυνομικής τουλάχιστον υπόθεση. Ξέρεις, ίσως αφορά στρατιωτικά μυστικά όλα αυτά. Εμπρός. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Διαμαρτύρομαι εντόνως. Τι συμβαίνει πάλι, κύριε Φούλη, ε? Τι συμβαίνει? Συμβαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Να μπορέ, Μαρνίλα, συμβαίνει τίποτε? Αν και δεν μου είστε καθόλου συμπαθείς, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Αν και αδιαφορών σου είμαι συμπαθής ή όχι, καμία. Έχετε καβαλήσει ποτέ ένα έκους καμπάλους? Κοίταξε ρε Μαρινέλα, καβαλίζεψα πολλές μοτορές στη ζωή μου, αλλά έτσι μάρκα πρώτη φορά εγώ. Μα δεν ξέρετε τι είναι το έκους καμπάλους? Έπρεπε να ξέρω δηλαδή να μου το έκους καμπάλους? Λοιπόν, είστε τελείως αστοιχείωτος. Το έκους καμπάλους είναι η επιστημονική ονομασία για το άλογο. Κατάλαβα, και αν την κυρούρκα είδα πάλι. Υπομονή, Περικλή, υπομονή. Α, το ανθρώποντ φίλουμ, ξέρετε τι είναι? Ρε Μαρινέλα, κάνεις το ξεπίδιο, δεν θέλω να ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει, κόρη μου. Μα δεν θα το πιστέψετε, είναι ο γρίλος. Μόνο που δεν με ενδιαφέρει πώς λέω το τσιρίπιλο ανεπιστημονικά. Καταλάβεις, ξανακαταλάβεις. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, σας έχω βαρεθεί. Δεν είστε παρά ένα έχους ασύνους. Δεν μπορεί να πει τώρα. Καλά, το έχους απάρους είναι ο απάρους. Το έχους ασύνους είναι λοιπόν. Γιωργούλα μου. Ναι, Γιαννάκη μου. Μου? Είπατε μου? Γιατί με κύριε Σταματιού για να πω μου? Αγελάδα? Είπα Γιαννάκη μου.
Ας είναι και τούτο το μου, εμένα μου ικανοποιεί. Φαίνεται ότι ικανοποιήσετε με πολύ συνηθισμένα πράγματα, κύριε Σταματίου. Τελικά είναι λίγο φαϊνότερο ότι δεν είστε παρά μια απλή λαϊκούρα. Μα γιατί μου κάνετε έτσι, Γιώργουλα μου. Εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα για σένα. Και ποια είναι αυτά τα πάντα, κύριε Σταματίου, να μου αγοράσετε τα χινόπιτα. Όχι, ήθελα να σε προσκαλέσω. Να με προσκαλέσετε. Ναι, να πάμε σινεμά. Σινεμά? Ναι. Οι δυο μας, μόνοι μας. Αν θέλετε, μπορούμε να προσκαλέσουμε και δύο-τρεις φίλες μας. Ναι. Σιγά να μην καλέσουμε και την 33η μοίρα καταδρομών, κύριε Σταματίου. Δηλαδή, δέχεσαι? Αφήστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Εντάξει, δέχομαι. Εντάξει, κύριε Σταματίου, σιγά-σιγά θα πάθετε και τίποτε. Εντάξει, αναγνωρίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου να βγει μαζί μου, αλλά ας μην τρελαθούμε κιόλας. Μα τι είναι αυτό που κρατάτε, κύριε Φούλη? Τι είναι, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι ένα αγκούρι. Μα δικό σου γεννόταν το αγκούρι, κύριε Φούλη. Βεβαίως και δεν είναι δικό μου, κύριε Αρτεμίου. Εγώ δεν διαθέτω τέτοιο αγκούρι. Ρε παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει σε ποιον ανήκει το αγκούρι. Κύριε Φούλη, μπορείτε να μας πείτε επιτέλους γιατί το κουβάλισες μέσα στο γραφείο μου? Διότι, κύριε Πρόεδρε, αυτό μου απεστάλει ταχυδρομικός. Σου έστειλαν ταχυδρομικός έναν αγκούρι? Γιατί? Και δεν είναι μόνο το αγκούρι αυτό που μου απέστειλε αυτός ο θρασίτατος και ανάγωγος φαρσέρ. Έστειλε σου καμιά ντομάτα να κάνεις σαλάτα, κύριε Φούλη. Μην αστειεύεστε, κύριε Αρτεμίου, διότι μαζί με το αγκούρι μου απέστειλε και έναν ακατανόητο σημείωμα. Περιμένετε. Διαβάζω. Τούτον το πράγμα που κρατάς, εν τορφαντών αγκούρι, βάλε κι εσύ αλότωσον να κάνεις τα λατούρι. Κάνεις φαμιλιάρη, σκύλος ο κοινός. Καλημέρα σας, Δεσποινής. Καλημέρα. Ο κύριος υφυπουργός είναι μέσα. Κύριε μου, δεν βλέπετε ότι μελετώ? Πού θέλετε να ξέρω αν είναι μέσα ή όχι? Μάλιστα, μελετάτε. Και τι μελετάτε, κανένα δημόσιο έγγραφο? Όχι βέβαια, τι εννοείτε που είστε? Βέβαια. Καλά το υποψιάστηκα. Μελετώ τις επιστημονικές ονομασίες των ζώων. Α, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, βεβαίως. Ναι, αλλά σε τι θα σας χρησιμεύσουν? Υπονοείτε δηλαδή ότι χάνω την ώρα μου? Βέβαια, Δεσποινής, δεν καταλαβαίνω σε τι μπορεί να σας χρησιμεύσουν αυτά τα πράγματα. Αχα. Και εσείς που έχετε εγκέφαλο στο κρανίο σας, σας χρησιμεύει σε κάτι? Όχι. Βλέπετε που κάποια πράγματα δεν έχουν χρησιμότητα τελικά? Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, κύριε Πρόεδρε, γιατί διαμαρτύρομαι εντόνως. Έχω δίκιο ή όχι? Ναι, όπως είπες και εσύ, αγαπητέ μου Φούλη, θα πρόκειται για κάποιο φαρσέρ. Ας μην δώσουμε έκθεση στο γεγονός. Και εντωμεταξύ, τι θα κάνω με το αγκούρι εγώ? Κύριε Πρόεδρε, μέχρι να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Φούλης με το αγκούρι του, εγώ πάω να κανονίσω για απόψε. Εντάξει, αυτή είναι και όπως είπαμε. Ναι, μείνετε ήσυχος, είναι όλα υπό έλεγχο. Γεια σας. Απόψε, τι θα γίνει απόψε, κύριε Πρόεδρε? Δήρωνα, ευτυχώς πίστες, θέλω να μιλήσουμε κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, Πρόεδρε, ναι. Να μακρύ συνάδελφε, ευκάλεσες περίπατον το αγκούρι σου? Σταματήστε τις εξυπνάδες, κύριε συνάδελφε, γιατί γίνεστε χιδαίος. Κύριε Φούλη, μπορείτε να μας αφήσετε μόνους με τον κύριο Τράπα? Έχω κάτι πολύ σοβαρό να συζητήσω μαζί μου. Άντε, κύριε συνάδελφε, να ακούσει τον πρόεδρο. Έχει κάτι σοβαρό να συζητήσει μαζί μου. Άντε, γιάννα. Κύριε πρόεδρε, θεωρώ την συμπεριφορά του κυρίου Τράπα προσβλητική και προκλητική. Έλα, κύριε συνάδελφε, με τις πράγματα που κρατάς, πώς θα σε πάρουμε στα σοβαρά δηλαδή? Κύριε πρόεδρε, δεν ανέχομαι άλλο τον κύριο Τράπα να με ειρωνεύετε. Φεύγω τώρα αμέσως. Χαίρετε. Γεια σου, κύριε Φούλη. Λοιπόν, Βίρονα, κάτσε. Τι κάτσω? Ναι. Α, πρέπει να πολλά σοβαρά να το πούμε, θέλεις, πρόεδρε. Όχι, πρώτα μόνο να σταθώ και να σ' ακούω. Και τι έργο θα πάμε να δούμε? Ό,τι θέλεις, Γιώργουλα μου. Πες ένα ωραίο έργο κοινωνικό. Θέλεις να πάμε εκεί? Κοινωνικό? Κοινωνικά βλέπουμε και σπίτι μας. Θέλεις να πάμε να δούμε κανένα έργο με δράση? Όχι, 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 μισό τη βία, μισό. Μισό τη βία. Θέλεις να πάμε να δούμε καμία κωμωδία να γελάσουμε κιόλας? Άμα θέλω να γελάσω, κύριε Σταματίου, βλέπω εσάς, εντάξει. Τι μένει άλλο? Τα μόνα έργα που μένουν είναι τα ερωτικά. Δεν τρέπεστε, κύριε Σταματίου? Μα δεν έχετε καθόλου τσιπαν πάνω σας? Προτείνετε σε μια Δεσποινίδα να την πάρετε σε ερωτικό φιλ? Μα εγώ δεν ήθελα να σα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν υπάρχει τίποτε άλλο, να πάμε εκεί. Θα υποκύψω στην οσύρη σα πρόταση. Έκουσα σύμψη να πούνε, Σιόρ.
Σίγουρα τούτη δεν μου τεπηγιά για καλό σκοπό. Παρακλή! Παρακλή! Κλείτε, παρακλή! Τι έγινε, ρε κουμπάρε! Χωρίς με κάπου, ρε κουμπάρε! Δεν θέλω να πάω, ρε παιδί! Σιγά, ηρέμησε, ηρέμησε! Να σου πού δεν θέλει να πάει, ρε κουμπάρε! Να χωστούν, δεν μου κάνω, ρε! Να σηκώνω, ρε, ρε, πάνω, ρε! Ρε, μα είσαι τίποτε κάτι, τότε να χωστείς, ρε! Ε, μουσί, εσείς κανένα αρμαρί να με χωστείς μέσα, ρε, παρακλή! Ρε, αν πάει και κάμεις καμιά μπατρολουλιά, πήραξες καμιά γυναίκα, ρε! Πάρε τα, ρε κουμπάρε, που έτσι τύχει. Είναι από γυναίκα. Ο πρόεδρος, κουμπάρε, θέλει να με στείλει σε μυστική αποστολή με τον Αρτέμι. Μα τούτο να ούλο ρε Βιρονά. Σοβαρεύτου ρε Βιρονά, άντε σοβαρεύτου ρε κουμπάρε. Δεν θέλω να πάω ρε Περικλή. Τώρα εγώ κάνω για μυστικές αποστολές ρε κουμπάρε. Εγώ για φανερές έκανα, είμαι καλό πλάσμα ρε κουμπάρε. Δεν καταφέρνω έτσι πράγματα ρε κουμπάρε εγώ. Ρε Βιρονά, μέ μου πεις ότι φάσαι ρε. Άντε να πάρετε να μου φούμε. Έχω απόψε ραντεβού. Ραντεβού. Ωπα! Είσαι με τις χαρές σου, ροκόρη κόρου, α! Τι να μην είμαι, κύριε Πετρή. Ο ουρανός είναι γαλάζιος, τα πουλιά κυλαιδούν, τα δέντρα ανθίζουν. Κι ο νους σου μεταρίζει. Αχ, λα βίτα μπέλε, κύριε Πετρή. Α! Η ζωή είναι ωραία. Πέ μου να δούμε, είναι τέλος και κατάλαβες το. Συνέβηκε τίποτε με τον ρόκολο. Όχι ακόμα, αλλά θα συμβεί. Μου ζήτησε να πάμε στο σινεμά. Με μου πεις, μα έκαμε έτσι κίνηση. Ω, υγε μου! Πρέπει να τα γράψουμε με χρυσά γράμματα του την ημερομηνία. Κι όμως είναι αλήθεια. Δηλαδή, όχι ότι με νοιάζει και πάρα πολύ, σιγά τα ουά, αλλά είπα να πάω έτσι για ψυσικό. Εμένα με μου τα αλήθουν τα ούλα, κόρη κορού. Η καρτούλα σου ξέρει πόσο καρτρά την ώρα μπορεί να βγει έξω. Εγώ, ο λίγο με νοιάζει. Μα τι ώρα έπιε. Ο Χριστέ, μεσημέρι μάνι μάνι. Θα προλάβω άραγε σου να ντυθώ μέχρι απόψε. Δεν θέλω να πάω ρε Περικλή, δεν θέλω να πάω ρε κουμπάρε! Ρε Βιρονά, μα τι μυστική αποστολή είναι τούτη ρε κουμπάρε. Να παρακολουθήσουμε νέα δράκο. Δράκο? Μα μπορεί το δράκο μου βγάλει φωτιές που το στόμα του. Όχι ρε Περικλή, όχι. Τούτος βγάλει άλλα πράγματα από το παντελόνι του. Είναι επιδειξιομανής. Άντε ρε. Είναι πολύ καλή δουλειά ρε Βιρονά. Αλλά να με σε παρασύρετε. Ε, Περικλή. Με παίζει με μόνο μου ρε κουμπάρε, με παίζει με μόνο μου. Να με βάλουν δόλωμα εμένα δηλαδή. Περίκλη, μα εφαντάστηκες να δεις ο θείος πρόσμο ρε κουμπάρε. Γιατί ρε, να δεις κάτι που λέξε να είδες. Άντε ρε Περίκλη, μην με περιπέζεις ρε κουμπάρε. Ε, Περίκλη, πήγαινε πέκα μια καλή κουβέντα του Πρόεδρου για μένα. Ρε. Τι θέλεις ρε να πάρω από του Πρόεδρου ρε, α? Ότι ο Βίρονας έθελε να πάει σε μυστική αποστολή διότι φοβάται αν πας γιατί το δράκον τίτσιραν. Ορίστε τα έγγραφα που μου ζητήσατε. Ευχαριστώ, μάνα μου. Τσάμι, ήμουν στα καλά καθούμενα και παρακολουθούσα τις μούγες μου. Ήρθε τούτον τώρα. Μούσκα ντομέστικα. Να πράγμα. Μούσκα. Μα να μπορεί να λέει το τι. Συστήνεται σου λατινικά. Α, μάλιστα. Βυρώνιος τράπους. Τι λέτε, άσχετε μου, κύριε. Το μούσκα ντομέστικα είναι η επιστημονική ονομασία της μύγας στα λατινικά. Πώς βλέπουμε, δεν θέλουμε να ακούσουμε, κόρη μου. Δεν θέλουμε να μάθουμε, κόρη μου. Είπα ότι δεν ασχολούμαι με ένα έκους ασύνος όπως είσαστε εσείς. Μα να πούτε το έκους ασύνος, Ιωάν. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συμβαίνει είναι πλέον άνω ποταμών. Πρέπει να λάβετε άμεσα μέτρα για να σταματήσει πάρα αυτή η κοροϊδία προς το πρόσωπό μου. Μα τι έγινε πάλι, κύριε Φούλη. Κύριε Πρόεδρε, πριν καλά-καλά μπω στο γραφείο μου, τι νομίζετε ότι με περίμενε? Αυτό! Αυτός ο θρεσίδινος φαρσέρ μου έστειλε ένα ρεπάνι! Μα τι έπαθε αυτός ο ευλογημένος και σου στέλνει μόνο ζαζαματικά? Μήπως ετσακώθηκες με τον μανάβη σου? Γεια σου, Πρόεδρε! Να πάρε φούλη, από το γιορκί σου! Δεν έχω όρεξη για αστεία, κύριε Υφυπουργέ. Αφού είσαι όρεξη για αστεία, φάντως ανοίξει όρεξη. Εσύ τι με ήθελες, Περικλή? Πρόεδρε, να με περιλάνε του ο Βιρουνάς. Ένα κοινό, μπέψει, πόψε. Να πάει! Επιμένω να πάει για να μάθει επιτέλους ότι το κράτος έχει πολλά προβλήματα και να μην μας ζαλίζει με τα δικά του προβλήματα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι μου έστειλε και ένα σημείωμα μαζί με το ρεπάνι. Μισό λεπτό. Διαβάζω. Ενδροσερών και τρυφερών, κόψε το να το φάεις και ας σου σταθεί στο τσάρου καν, καλύψεις είναι να πας. Είδαμε το, πάμε να φύγουμε.
Ακόμα δεν έκαμε τίποτε, ρε Βίρονα. Απλώς στέκησαμε. Ένα ράκι να κάνει, ρε κουμπάρε. Εσάς ένα ζευγαράκι. Αφήστε τον να δούμε τι θα κάνει και είπαμε. Δεν θα το συλλάβουμε. Θα δούμε τι θα κάνει. Αφήστε τον και ύστερα θα τον ακολουθήσουμε στη φωλιά του λύκου. Να μου μάσεις λίγο υποθεσιακό. Πρόεδρε, και δεν μου το είπες. Είπες, δεν μου το είπες το πράγμα. Τους άφησε και έρχεται κατά πάνω. Παίξτε μελόν, παίξτε μελόν. Αμάνα μου, να πεθάνω να πεθάνω από φόβο μόνο μας. Αμάνα, πλησιάζει ακόμα περισσότερο. Πλησιάζει ακόμα περισσότερο, πλησιάζει. Αχ, μάνα μου το γιο σου. Κι αείς του της μόδας στα μαύρα φέτος. Κοντεύκη μας. Σφυράτε αμέριμνη. Κύριε Τράπα. Κύριε Τράπα. Η παρακολούθηση συνεχίζεται. Κύριε Τράπα. Κύριε Τράπα. Ρε, καλώς τον Λεβέντη μου, καλώς τον Κασανόβα μου. Καλημέρα, κύριε Πετρή. Λοιπόν, πώς τα πέρασες, ψες? Ψες. Α, για το σινεμά που λες. Ήταν καλό το έργο. Ναι, το έργο ήταν καλό. Πέ μου, μα να σου λαπκάω το λόγιο μου, το τσιγγέλι, ρε. Πέ μου, ρε, πέρασες καλά, άρεσε εν της Γιώργουλας. Το έργο, δεν ήξερω. Δεν ήξερες. Γιατί είναι μαζί μου το είδετε. Όχι. Έλα με μπελάνεις, ρε. Ρε, ευκήκετε μαζί, ο ξαναξεφύγετε, ρε. Ευκήκαμε, κύριε Πετρή, αλλά δεν τα καταφέραμε να βρεθούμε. Και τώρα δεν καταλάβω τίποτα. Συγχύσαμε τον τόπο του ραντεβού, κύριε Πετρή. Εγώ επί αλλού, η Γιωργούλα επί ένα αλλού. Νόμισα ότι μέσα είσαι και είδα το έργο μόνος μου. Να ρε! Καλημέρα, Μαριλάτα. Εσάς δεν σας μιλώ, γιατί συνεχίζετε να είστε ένας έκουσας σύνος. Δεν είπα, λέει. Μα τι σημαίνει, κόρη μου, έκουσας σύνος? Τι σημαίνει το πράγμα? Επιμένετε να μάθετε, δηλαδή? Ναι, επιμένω να μάθω. Τι σημαίνει έκουσας σύνος? Γάιδαρος. Καλημέρα.